Κροκοδίκι, τροφτικό, η χαμστεράκι, τρυφερό, στη χούφτα μιλιά οδηγώ. Κάνω κλικ και μπαίνω. Κάνω κλικ και μπαίνω. Τι όμως μαθαίνω. Τι όμως μαθαίνω. Τι όμως παθαίνω. Τι όμως μαθαίνω. Το ίντερνετ σκουτώνει κάθε καρή, διαφυτρώνει κάθε καρή. Βλέπεις και εγώ τα χρειάζομαι. Εγώ όμως περισσότερο. Πνίγομαι, σου λέω. Έχω εργασία. Εσύ παίζεις. Επειδή είμαι καλό παιδί, θα σε βοηθήσω. Θα θυσιάσω τη διασκέδασή μου. Θες να μου την κάνεις εσύ έτσι, για να μην σηκώνεσαι. Ποιο είναι το θέμα, έξυπνο παιδί της μαμάς σου? Το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη γη. Να κάτσω δίπλα σου να ζεσταθώ. Κι εγώ που νόμιζα πως θα βοηθούσες. ...108 εκατομμύρια σελίδες στα ελληνικά. Άντε να διαλέξεις τώρα. Ζαλίζομαι και μόνο που τις βλέπω. Πώς κάνεις έτσι. Μέχρι τα ξημερώματα. Θα έχεις τελειώσει. Μέχρι τα ξημερώματα. Να κολυμπήσω μέχρι το Βόρειο Πόλο και να γυρίσω. Άσχετα είναι. Άκου να δεις. Η γη είναι επίπεδη. Το ξέρεις εσύ αυτό. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Προσοχή, 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 προσοχή. Ασφάλεια διαδικτύου, ασφάλεια διαδικτύου. Βρίσκεσαι στο πέλαγος της ανακρίβειας. Άλλαξε πορεία. Μα καλά, ό,τι του κατέβει γράφει ο καθένας. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Προσοχή, προσοχή! Ασφάλεια διαδικτύου! Ασφάλεια διαδικτύου! Εδώ και ώρα πελαγοδρομής. Το νησί του προορισμού σου είναι σε άλλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος.
Τόσες 40.000 σελίδες. Τόσες λίγες. Χαλαρό σε βρίσκω. Άντε να διαλέξεις τώρα. Θερμοκήπιο το λες γι' αυτό, πλάκα μου κάνεις. Εγώ, μηχανή αναζήτησης. Προσοχή, προσοχή, ασφάλεια διαδικτύου, ασφάλεια διαδικτύου. Γύρω σου κυκλοφορούν πολλά βλαβερά στοιχεία. Μείνε μακριά από τις ιστοσελίδες τους. Σε παρασύρουν σε επικίνδυνες περιπέτειες. Μπορείς να προλάβεις τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Διάβασε κατά την αναζήτηση την περιγραφή του λήματος. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη για επικίνδυνες καταστάσεις. Μόνο να διασκεδάζω και να μαθαίνω θέλω. Σιγά, και τι θα πάθεις. Θα μπεις, θα δεις και θα βγεις. Ασφάλεια διαδικτύου! Ασφάλεια διαδικτύου! Στο διαδίκτυο, κάποιο υλικό είναι ακατάλληλο για παιδιά. Μην μπαίνεις σε κόμβους ενηλίκων. Ηθικές και υλικές ζημιές σε περιμένουν. Για να μπεις, πρέπει να κλείσεις 18. Δεν είμαι μόνο εγώ μικρή, είσαι και εσύ μικρούλης. Εγώ όμως μπορώ να ξεπεράσω τους κινδύνους. Προσοχή, προσοχή! Ασφάλεια διαδικτύου! Ασφάλεια διαδικτύου! Η περιέργεια είναι επικίνδυνος οδηγός. Προσπάθησε να διακρίνεις το βλαβερό υλικό. Κοίταξε τις ιστοσελίδες με κριτική ματιά. Αυτό! Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνω. Τι ακριβώς ψάχνεις? Έχω μία εργασία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό είναι πολύ γενικό. Χωράει άπειρα θέματα. 340.000 σελίδες. Θέλω τις κλιματολογικές αλλαγές. Να βοηθήσει ο μπαμπάς. Να περιορίσουμε λίγο τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ξέρεις κανένα μαγικό κόλπο? Τόσο απλό όσο δεν φαντάζεσαι. Θα προσθέσεις ένα φίλτρο. Σελίδες. Αυτό το συν τα άλλαξε όλα. Στην αναζήτηση βάζεις το δικό σου πλαίσιο. Αρκεί να συνδυάσεις λέξεις κλειδιά με φίλτρα. Εδώ προσθέσαμε το συν. Σε άλλες αναζητήσεις μπορούμε να βάλουμε άλλα φίλτρα. Αυτό το φίλτρο είναι σούπερ. Διάνα πέσαμε. Αυτό ακριβώς έψαχνα. Θα το αντιγράψω όπως είναι. Το αποθηκεύω και έτοιμος. Πλανήτης προηγείται. Χιτ. Σήμα κινδύνου. Χιτ. Σώστε πλανήτη από φαινόμενο θερμοκηπίου. Προσοχή, προσοχή! Ασφάλεια διαδικτύου! Ασφάλεια διαδικτύου! Πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Το υλικό που βρίσκεις δεν είναι δικό σου. Το έχει γράψει κάποιος άλλος. Η αντιγραφή ή η προβολή του απαγορεύεται. Χωρίς αναφορά στο συγγραφέα και την πηγή. Για φαντάσου. Και εγώ νόμιζα ότι μπορείς να αντιγράψεις ό,τι θες από το ίντερνετ. Τέτοιες εργασίες έκανες τόσο καιρό? Για κοίτα, ζούσα μέσα στην παρανομία και δεν το ήξερα. Είσαι επικίνδυνος συνεργάτης. Εγώ νομίζω ότι μόνο η μουσική και οι ταινίες έχουν πνευματικά δικαιώματα. Καλή ιδέα. Δεν θα ήταν άσχημο να συμπληρώσω την εργασία μου με μια ταινία. Κι είχα αρχίσει να βαριέμαι. Τρελαίνομαι για σερφάρισμα. We'll be right back.
βρίσκαμε και την ταινία. Προσοχή, προσοχή! Ασφάλεια διαδικτύου! Ασφάλεια διαδικτύου! Εδώ και ώρα πελαγοδρομής. Το νησί του προορισμού σου είναι σε άλλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Ξεμυαλίζεσαι στο ίντερνετ. Ξεχνάς τι έψαχνες. Έτσι που πάμε, ούτε σε 10 χρόνια θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Στο σχολείο έχουν βάλει φραγή στις επικίνδυνες ιστοσελίδες. Πώς το κάνουν αυτό? Περνάνε την πληροφορία από φίλτρα που αποκλείουν τις ακατάλληλες συνδέσεις. Γι' αυτό βγαίνει ένα μήνυμα που σου απαγορεύει να μπεις. Μπαμπά, θα μας βάλεις φίλτρα στον υπολογιστή για να σερφάρουμε με ασφάλεια? Κοβιτσιάρα. Αν θέλεις να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο με ασφάλεια, βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Το καλύτερο φίλτρο είναι το μυαλό σου. Προσπάθησε να διακρίνεις το βλαβερό υλικό. Μάθε τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους να τους αντιμετωπίζεις.